Είμαι ο Φίβος Παναγιωτίδης, είμαι καθηγητής θεωρητικής γλωσσολογίας στο τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η θεωρητική γλωσσολογία είναι η επιστημονική μελέτη του τι είναι η γλώσσα και πώς λειτουργεί. Το βιβλίο λέγεται «Μέσα από τις λέξεις» με τον υπότιτλο «Μια εισαγωγή στη γλωσσολογία για όσους νομίζουν ότι βαριούνται τη γλωσσολογία» ή κάπω έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώ. Ε, βγήκε το 2021 και προσπαθεί να εξοικειώσει το ευρύ κοινό με ζητήματα στη γραμματική των λέξεων. Και όταν λέμε γραμματική των λέξεων, εννοούμε πολύ απλά πώ φτιάχνουμε λέξει. Το βιβλίο ακολουθεί κατά κάποιον τρόπο το Μίλα μου για γλώσσα, το οποίο ήταν το πρώτο εκλαϊκευτικό βιβλίο που βγήκε από μένα το 2013, με τη διαφορά ότι τώρα πιάνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, πώς είναι φτιαγμένες οι λέξεις, επειδή ακριβώ ο περισσότερο κόσμο, όταν λέει γλώσσα, καταλαβαίνει λέξει. Και πιάνοντα αυτό το συγκεκριμένο θέμα, προσπαθώ να δείξω ότι όσα ξέρουμε για τη γλώσσα είναι συνήθω λάθο και παράλληλα τι λέει η επιστήμη τη γλώσσα, ή μάλλον οι επιστήμε τη γλώσσα, η γλωσσολογία, για τι λέξει, για το πώ φτιάχνονται οι λέξει και για το τι είναι η γλώσσα. Ο γενικότερο στόχο αυτού του βιβλίου, όπω και του προηγούμενου, δηλαδή του Μίλα μου για γλώσσα, είναι να διαλύσει κάποιους μύθους για τη γλώσσα, αλλά και ταυτόχρονα να αρθρώσει τη φωνή της επιστημονικής προσέγγισης στη γλώσσα. Στην εισαγωγή του βιβλίου, του μέσα από τις λέξεις, υπάρχει μια μικρή γκρίνια για το ότι όλοι μιλάνε για τη γλώσσα και όλοι ακούγονται, ή σχεδόν όλοι ακούγονται, εκτός από τους γλωσσολόγους και τη γλωσσολογία. Και αυτό ακριβώς προσπαθεί να κάνει το βιβλίο, να μιλήσει για τις λέξεις, για το είναι οι λέξεις, αλλά από τη σκοπιά τη επιστήμη, από τη σκοπιά τη επιστημονική προσέγγιση στη γλώσσα, δηλαδή τη γλωσσολογία. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στου απόφοιτου Λυκείου, δεν προποθέτει τεχνικέ γνώσει ή φιλολογική κατάρτιση, ή ακόμα και ενδιαφέρον για τα φιλολογικά εκ μέρου του κοινού του. Επειδή όμω καταπιάνεται με ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι σύνθετο, υπάρχει η δυνατότητα στην αναγνώστρια ή στον αναγνώστη να φρεσκάρει τη μνήμη του ή τη μνήμη της σε σχέση με κάποιους όρους ή κάποιες έννοιες, ε, τις οποίες περικλείω μέσα σε πλαίσια μέσα στο κείμενο. Αν πάλι θεωρεί ότι γνωρίζει κάποια πράγματα, παραδείγματο χάρη γνωρίζει τι θα πει, λέμε τώρα, φωνολογία, μπορεί να προσπεράσει αυτά τα κείμενα εντός πλαισίου και να συνεχίσει την ανάγνωση. Με αυτόν τον τρόπο... Νομίζω ότι το βιβλίο καταφέρνει και να είναι προσιτό σε άτομα τα οποία απλώς τελειώσαν το λύκειο και δεν έχουν κάποια άλλη ενασχόληση με τη γλώσσα, ασχέτως του τι κάνανε μετά στη ζωή τους, αλλά και σε ένα κοινό το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον για τη γλώσσα, ενδεχομένως ασχολείται με τη γλώσσα είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά ή απλά ενδιαφέρεται για τη γλώσσα από μία άποψη ιστορική, φιλολογική και τα λοιπά. Οπότε είναι κάτι για όλους. Στην εισαγωγή του, μέσα από τις λέξεις, λέω ότι το «Μίλα μου για γλώσσα», το βιβλίο της 13, είναι σαν... Ε, ε, κάτι σαν μεζές. Δηλαδή, είναι μια ποικιλία από μικρά πιάτα, από μικρά θέματα που αφορούν τη γλωσσολογία, ότι ένα... Εγχειρίδιο γλωσσολογίας, ένα σύγγραμμα γλωσσολογίας, θα ήταν κάτι σαν ένα γκουρμέ ε, δείπνο και τοποθετώ το μέσα από τις λέξεις κάπου ενδιάμεσα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι προσιτό, αλλά και πιο φροντισμένο από έναν απλό μεζέ. Ε, ναι, όντω υπάρχει και τρίτο βιβλίο και θα είναι μία εισαγωγή κανονική, συστηματική, ακαδημαϊκή ας το πούμε έτσι, στη γλωσσική θεωρία και λέγεται μεταξύ νόησης και φωνής εισαγωγή στη γλωσσική θεωρία.